Έχω δύο τέκνα. Διδυμάκια. Έκτος γάμου με παντρεμένο ιερέα. Είναι τώρα 6,5 ετών και έχω χάσει την ευκαιρία αναγνώρισης δικαστικά και επειδή εκείνος δεν δέχεται να πάει σε συμβολιογράφο και έχω οικονομική ανάγκη για τη διατροφή των παιδιών, θέλω να ξέρω, αν μπορώ να προβώ σε αναγνώριση τέκνου μέσω δικαστικού επιτρόπου, να ασκηθεί δηλαδή από τα τέκνα προς τον πατέρα. Επίσης κάθε νήξη που κάνω, να βοηθήσει οικονομικά, ώστε να μην πάμε δικαστικά και διασυρθεί, με απειλεί ότι τον εκβιάζω και θα μου κάνει και μήνυση από πάνω. Σας παρακαλώ για άμεση βοήθεια. Απαντάει ο δικηγόρος κύριος Δημήτρης. Αξιότιμη κυρία. Σύμφωνα με το άρθρο 1479 ΑΚ, η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάμο με τον πατέρα του. Το ίδιο δικαίωμα έχει και το τέκνο. Κατά το άρθρο 1483 ΑΚ, το δικαίωμα της μητέρας να ζητήσει την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου αποσβήνεται όταν περάσουν 5 χρόνια από τον τοκετό. Η συλλογιστική του νομοθέτη στην καθιέρωση των προθεσμιών είναι δημοσίου συμφέροντος. Να μην μένουν δηλαδή εκκρεμείς σχέσεις που θα πρέπει να είναι εκ της φύσης του σαφώς προσδιορισμένες. Επίσης, κατά το άρθρο 1483 ΑΚ, το δικαίωμα του τέκνου να ζητήσει την αναγνώρισή του αποσβήνεται ένα χρόνο από την ενηλικίωση του και συνεπώς εφόσον το επιθυμεί το τέκνο σας μπορεί να το επιδιώξει μετά την ενηλικίωση του. Στην παρούσα χρονική στιγμή θα μπορούσατε να κοινοποιήσετε εξώδικο προς το φερόμενο πατέρα με το οποίο καλείτε τον τελευταίο να προβεί στην κατά το άρθρο 1475 ΑΚ εκούσια αναγνώριση επί της οποίας δεν υπάρχει προθεσμία και σε τυχόν εξέταση DNA σε περίπτωση που αμφιβάλλει σχετικά με την πατρότητα. Με τον τρόπο αυτό ίσως πετύχετε την εξοδικαστική για τη δεδομένη χρονική στιγμή επίλυση των ζητημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα έχετε να δείξετε αργότερα στο τέκνο σας ότι καταβάλλετε προσπάθεια για την αποκατάσταση της ταυτοποίησης της πατρικής του προέλευσης. Στη διάθεσή σας.